στόμα του όφη. Μαγικές στιγμές του ποδοσφαίρου με τους Θεσσαλονικείς να πανηγυρίζουν τον γκολ που πέτυχαν στις καθυστερήσεις και τους κριτικούς να μην πιστεύουν πώς χάθηκε η θέση στην Ευρώπη. Στη Ριζούπολη ο Νίκος Μαχλάς πέτυχε τον γκολ της νίκης του όφη μετά από ωραία ατομική προσπάθεια. Στο ίδιο λεπτό, στον πύργο, ο Ανατολάκης με κεφαλιά έδινε την πρωτοπορία στον Ηρακλή. Αλλά ο Αρμίλαγος με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε στο 57ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, σε φάουλ του Μπορμπόκη, ο Γιώργος Παπαδόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε στον Ηρακλή μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Η Παναχαϊκή χάρισε ένα γκολ του Καρύμποφ στο 10ο λεπτό. Η σέντρα από τον Παπά, η κεφαλιά και το 1-1 από τον Αρμίλαγο. Πρώτο σκόρερ. Σοπαλία που δεν ξέρουμε βέβαια μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβεί. Μπορμπόκη εκτέλεσε. Η κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα, δίνει το εισιτήριο στον Ηρακλή, οι παίκτες του Ηρακλή που βλέπετε ότι κάνουν πραγματικές βουτιές στο τερέν. Ο Μαχλάς μες στην περιοχή. Πολύ ωραία εκτινάση το Σανάγια και αποκρούει. Μπορμπόκη στο κόρνερ. Περνάει μπάλα από το Σανάγια, πετάγει το Ανατολάκης και είναι το 0-1 για τον Ηρακλή. Είναι το 0-1 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά από το κόρνερ του Μπορμπόκη, ο Σανάγια επιχείρησε άστοχη έξοδο, πετάχτηκε ο Ανατολάκης και με καρφωτή κεφαλιά γράφει το 0-1 για τον Ηρακλή. Η σέντρα που γίνεται κεφαλιά από τον Αρμίλακο και το 1-1 για τον Πανηλιακό. Το 1-1 για την ομάδα του Πύργου, μετά από τη σέντρα που έγινε από τον Παπά, πετάχτηκε πολύ όμορφα ο Αρμίλακος στην καρδιά της άμυνας του Ηρακλή και με καρφωτή κεφαλιά ισοφαρίζει. Το φάουλ του Μπορμπόκη πολύ όμορφα με φάλτσο στο δοκάρι. Η επαναφορά της μπάλας, ο Χριστοδούλου προσπαθεί. Τελικά η μπάλα είναι κόρνερ για τον Ηρακλή. Γίνεται η σέντρα από το Σακελαρίδη, το δοκάρι και ο Σανάγια τελικά αποσοβούν το δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή και απομακρύνει τώρα ο Τζόρτζεβιτς. Η σέντρα που γίνεται η κεφαλιά του Παπαδόπουλου και είναι το 1-2. Το 1-2 για τον Ηρακλή στο 92 είναι το χρυσό γκολ από την καρφωτή κεφαλιά του Γιώργου Παπαδόπουλου. Δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Σανάγια. Αυτό το γκολ είναι το κάτι άλλο και η πρόκληση που πήραμε την πρόκληση στην Ευρώπη νομίζω είναι κάτι το συγκινητικό. Εσύ πώς αισθάνεσαι να παίρνεις το γκολ της πρόκλησης? Δεν μπορώ να πω, είναι κάτι άλλο. Το που ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Προς Ανατολάκης, πέτυχε γι' αυτό στον γκολ ο Ηρακλής στην Ευρώπη. Συναισθήματα, πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή? Σίγουρα αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα γιατί κατορθώσαμε όλα τα παιδιά να πάρουμε αυτή την τεράστια νίκη και να δώσουμε τη χαρά σε όλους, στον κόσμο, στον πρόεδρο, στη διοίκηση, ακόμα και σε εμάς, να χαρούμε την έξοδό μας στην Ευρώπη. Εμείς από κοντά βοηθήσαμε την ομάδα να φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει. Νομίζω ότι βρήκαμε δίκαια στην Ευρώπη, γιατί πήραμε την νίκη στο τελευταίο λεπτό που έλεγε το παιχνίδι και το πρωτάθλημα. Τη στιγμή εκείνη καταφέραμε και πήραμε την Ευρώπη.